Εκατοντάδες πολίτες της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε μια πρωτότυπη πορεία στην πόλη. Με επικεφαλής τους μουσικούς της Κρούσης, γνωστοποίησαν τα αιτήματά τους για μια πόλη με βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους της. Αποφασίσαμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οδηγούμαστε σε συνθήκες ζούγκλας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τη γλιτώσουμε? Λοιπόν, μαζευτήκαμε εμείς, συλλογικότητες, πείσαμε ομάδες, πείσαμε πολύ ενδιαφέροντες συλλόγους και πνευματικά ιδρύματα, τα δημοτικά σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς. Συμμετέχουν όλοι, θέλουμε την πόλη πίσω, τους δρόμους μας, μας βοηθάει ο Δήμος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι μαζί μας, χαιρόμαστε γι' αυτό όπως και πέρυσι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, όχι μόνο να κατέβει στον δρόμο μαζί μας για να παραλλάσει, αλλά να τον αφυπνίσουμε κατά μία έννοια, να του χτυπήσουμε τον κόδωνα, ας πούμε, και να του πούμε να κατέβει, να συμμετάσχει στις συλλογικές μας δράσεις, στα συλλογικά μας δρόμενα. Ανάμεσα στις πολλές ενώσεις που παρέλασαν, ξεχώρισαν ο Σύλλογος Παραπληγικών Μακεδονίας Θράκης και οι Πολύχρωμοι Ποδηλάτες. Με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτή την λαϊκή παρέλαση, με σκοπό αφενός τη διαμαρτυρία για το πώς έχει καταντήσει η πόλη μας από τα παρκαρισμένα, από την άναρχη αυτή κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τα παρκαρισμένα, τα τραπεζοκαθίσματα επάνω στα πεζοδρόμια, τα παρκαρισμένα μηχανάκια επάνω στα πεζοδρόμια. Διατυμπανίζουμε ένα βιώσιμο κέντρο με στόχο ένα ιστορικό, το ιστορικό κέντρο πεζοδρομημένο, πρόθεση της βιώσιμης κινητικότητας, πρόθεση του ποδηλάτου, στήριξη της τοπικής αγοράς. Είμαστε η Λος Λαμπίκος, δείχνω την πλάτη μου. Είμαστε μια παρέα που καθαρίζουμε τις μουτζούρες. Η δράση μας επικεντρώνεται κυρίως στη νέα παραλία. Σήμερα είμαστε καλεσμένοι εδώ, οπότε είπαμε να κάνουμε να ξεκινήσουμε κάτι. Η πορεία ήταν η εναρκτήρια δράση του Δείπνου της Άνοιξης, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρσι με πρωτοβουλία κατοίκων και καταστηματαρχών της οδού Αλεξάνδρου Σβόλου.